Γεια σας, το όνομά μου είναι Δημήτρης Γιώργος, είμαι developer του Drupal και σήμερα θα κάνω μια παρουσίαση για το CMS Drupal. Το Drupal είναι ένα σύστημα κακής περιεχομένου CMS, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε extract μέσα, να το συγκρίσει μέσα σε ένα server και πάνω από να χτίσουμε οτιδήποτε site θέλουμε. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διαχείριση πολλών και διαφορετικών ισότοπων, η σταθερότητα, η ευελιξία, η ασφάλειά του, είναι μερικά από τα σημεία αναφορά. Περιττώ να σας πω το χρησιμοποιεί στις επίσημες σελίδες του Στολευκός Οίκος, το χρησιμοποιούν σε διάφορα project τους η NASA, το BBC, καθώς και η Διεθνής Αμνηστία. Είναι παρόλο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, ωστόσο δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει PHP, JavaScript ή οτιδήποτε για να μπορεί να το χειριστεί και να το δουλέψει. Υπάρχει και μπορεί να στηθεί πάνω σε διάφορες πλατφόρμες όπως Unix, Linux, PSD, Solaris, Windows, Mac και διάφορα. Καθώς και στους servers του Apache, του IIS, της Microsoft. Και χρειάζεται και βάση δεδομένων MySQL, SQL και τις πιο γνωστές βάσεις. Η τρέχουσα έκδοση, σταθερή έκδοση είναι το Drupal 7. Υπάρχει και σε εξέλιξη το Drupal 8, που παραμένεται. Αρχικά τα φτιάχνουν drivers βαρύ το σύστημα που θα ανακοινώσει. Το Drupal παραγράφηκε σε σχέδιο ανοιχτού κωδικά το 2001. Drupal είναι η διατύπωση της αγγλικής λέξης στην αγγλική της ολλανδικής λέξης σταγόνα. Όμως από ένα λάθος, κατά τη διάρκεια αναζήτηση του ονόματος χώρου, επικράτησε ο όρος Drupal, που στα ελληνικά σημαίνει χωριό. Μεταφέρεται το Drupal πια στη δημοσιότητα από Μάιο του 2006 ως τον Απρίλιο του 2007. Θέλετε να κατέβασα τον Drupal από τον επίσημο ιστότοπο περισσότερες από 600.000 φορές. Μια μεγάλη κοινότητα αυτή τη στιγμή υπάρχει και στηρίζει και υποστηρίζει τον Drupal. Αυτή είναι η μερική στόχο και τον Drupal τελειά από τον επίσημο ιστότοπο στον Drupal, καθώς και η ελληνική κοινότητα του Drupal. Στους οποίους μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για τις πρόβλημα. Και τώρα ξεκινήσουμε μια επιλήξη για το πώς θα εγκαταστήσουμε τον Drupal, πώς θα το στήσουμε αρχικά. Για να κατεβάσουμε τον Drupal θα πρέπει να πάτε στην επίσημη σελίδα του Drupal, drupal.org. Υπάρχει ένα κουμπί, να το δείτε, Get Started with Drupal. Download του Drupal 7. Και επιλέγετε ποια έκδοση θέλετε να κατεβάσετε. Η τελευταία είναι η 7. Είναι η 7. Αφού κατέβει το αρχείο TAGZ, όπου επιλέξαμε, θα αποστήσουμε σήμερα τοπικά πάνω σε ένα XAM, Apache MySQL DHCP Servers. Για το ξάδο που μιλήσει σε προηγούμενα μαθήματα, όπως είδε, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στο Ιντερνετ. Λοιπόν, για να κατεβάσετε το συνδυέσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τα δικαιώματά μας για να μπορούμε να τρέχουμε σε root και να βάλουμε. Αυτά είναι τα αρχεία του Drupal. Τώρα μου και πέρα πρέπει να ανοίξουμε τον browser μας. Υπάρχουν δύο προεκτιμισμένες εγκαταστάσεις προεκτιμισμένες, η standard και η minimal. Η standard έχει προεκτιμισμένα και ενεργοποιημένα περισσότερα modules από τη minimal. Επιλέγουμε για να μην είναι ως αρχάρι,
για να μην παίρνουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε modules ή standards. Οπότε θα βάλω κάποιο βασικά modules ενεργοποιημένα. Ξέρετε ποτέ είναι. Επιλογή γλώσσας. Η μόνη διαθέσιμη γλώσσα αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης είναι τα αγγλικά. Διότι υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε ένα αγγλικό εφόσον χρησιμοποιούμε συχνά τον Drupal και να εισάγουμε και μέσα την ελληνική μετάφραση, όπου είναι διαθέσιμη, αλλά προς το παρόν έχουμε αγγλικά. Ξέρετε ποτέ είναι. Αφού έχει ελέγξει ότι όλες οι απαιτήσεις είναι εντάξει για το σέρβερ μας, τώρα θα πρέπει να δηλώσουν τη βάση δεδομένων μας. Υπάρχουν οι επιλογές, MySQL, MariaDB, υπάρχει SQLite, PostgreSQL, SQL. Λόγω MySQL. Τώρα θα φτιάξουμε τη βάση δεδομένων μας. Μέσα από PHP MyAdmin. Δημιουργία ένα εργάζει με ένα όνομα Drupal. Μιλάμε για το UTF-8 και δημιουργία. Πού πηγαίνουμε, ρυθμίζουμε τις λειτουργίες μας. Δημιουργούμε το θέση μας, πάλι το πάρει. Δεν μπορώ να πω. Εξάγουμε και το προϊκό μας, 1, 2, 3, 4. Το πατάμε. Πάμε στην εξέλιξη. Τώρα πηγαίνουμε εξάγουμε, καταλαβαίνει Drupal. Το χρήση που φτιάξαμε για την βάση δεδομένων μας, κάπως και το κωδικό. Επίσης, advanced option δεν θα σας χρειαστεί. Επίσης, advanced option δεν θα χρειαστεί. Κυρίως αν έχετε τη βάση σας στον ίδιο server μαζί όπου έχετε την αρχεία του Drupal. Αν το έχετε διαφορετικά, μπορείτε να πάρετε advanced option και να δηλώσετε που βρίσκεται η βάση. Επίσης είναι σχετική από θέμα σε θέμα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ βλέπεις μερικούς σύντομους απαντός. Το bar. Είναι συγκεκριμένη με θεματική παραγή. Για να αλλάξουμε θεματική παραγή. Όπως βλέπεις έχουμε αλλάξει και τα νόματα. Αυτό πάει άλλο με τη θεματική παραγή που έχουμε επιλέξει. Αν φτιάξουμε μία δική μας θεματική παραγή. Ανάλογα, ανάλογα που έχουμε επιλέξει εμείς. Αν φτιάξει από μηδέν, μόνο το αποκαταβάσουμε. Όχι. Και εδώ που βρίσκονται. Δηλαδή, ας πούμε, το header. Συγκεκριμένη θεματική παραγωγή και δεν είναι πάνω. Αν πάμε το Marinelli, το header, πάνω λέει το top menu. Αλλά μπορεί να θέσει μια θεματική παραγωγή να βάλει header και να βάλει το blog να βάλει το κάτω. Αυτό δεν έχει σχέση. Οπότε πρέπει να ψάχνει λίγο τη θεματική παραγωγή. Ah.
να φτιάξουμε μερικές βασικές σελίδες. Στο μενού προέλευση. Προσέχει η λύση. Και αν είχε να μάθουμε για το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Article είναι ένα... μπορούμε... είναι το... πώς να σας το πω. Σε ένα blog στα βασικά... ακάγραμμα. Ναι, ακάγραμμα. Μπορούμε να φτιάξουμε. Και basic page είναι σελίδες. Μπορούμε να φτιάξουμε σελίδες. Basic page. Θα μπορούμε να ρίξουμε, θα ρίξουμε τον τίτλο, το κυρίως κείμενο. Επίσης, τα φίλτρα που είναι για την HTML, τώρα αυτό είναι φιλτραρικό HTML, δηλαδή κόβει κάποιες ετικέτες, δεν τις έχετε, κάποια... υπάρχει το full HTML, όπου δηλαδή τις περισσότερες ετικέτες, υπάρχει και το plain text, όπου δεν έχετε καμία ετικέτα HTML και τις εμφανίζει αυτούς. Μπορούμε να δώσουμε το τίτλο. Τίτλο του υπάρχει. Κυρίως κείμενο. Μπορούμε να γράψουμε κάτι αυτό. Ρυθμίση μενού. Χωρίς να πάμε στη διαχείριση μενού, όταν κάνει η υποχρεή τη συνεισβάση στη συγκεκριμένη περίπτωση σελίδα, μπορούμε να περιλέξουμε προσθήκη στοιχείου μενού. Ώστε να μπει αυτόματα σε κάποιο διαθέσιμο μενού. Υπάρχει το κυρίως μενού, όπως αυτή τη στιγμή είναι μόνο το home, by default. Το τίτλο, η περιγραφή είναι αυτό που εμφανίζεται στο αγώνα το κωδίκι μας πάνω. Επιλέγουμε το γονικό στοιχείο, μπορούμε να το βάλουμε στο κύριο μενού, δίπλα στο home. Ή μπορούμε να το βάλουμε κάτω το home, σαν υπομένου του home. Το βάρος, είναι για το που θέλω να βρίσκεται στη σειρά. Ακριβώς θα πάρω, δηλαδή από το μείον 50 έως το συν 50. Μπορεί αυτό το home έχει αυτή τη στιγμή 0. Αν θέλουμε να το πάμε κάτω πίσω από το home, μπορούμε να επιλέξουμε συν 1. Για να το πάμε μπροστά από το home, μπορούμε να το επιλέξουμε μείον 1. Επίσης αυτό υπάρχει ακόμα πιο εύκολος τρόπος, μέσα από τα μενού μετράει το drop. Πληροφορίες αναφέρονται. Ψευδόνυμα URL. Είναι για να δώσουμε ένα ψευδόνυμο στη σελίδα μας. Δηλαδή, αν η σελίδα μας, αν δεν δώσουμε ψευδόνυμο, θα εμφανίζεται Drupal, κάθετος το domain, Drupal, ο φάκελος, κάθετος node, κάθετος 1, 2, 3, άλλα το τέσσερα. Αυτό μπορούμε να δώσουμε ένα ψευδόνυμο. Κάνει καλό επίσης και στο SEO αυτό, στις μηχανές αναζήτησης. Ρυθμίση σχολείων, αν θέλουμε σχόλια ή όχι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον φτιάχνουμε σελίδα, δεν υπάρχει νόημα να υπάρχουν σχόλια. Πληροφορίες σύνταξης. Συντάχθηκε από τον χρήστη. Και συντάχθηκε στις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άλλο και την εξετάσεις στην συγκεκριμένη σελίδα, θα σας βγάλει την ημερομηνία και την ώρα που φτιάχνει. Επίσης, εφόσον είμαστε σαν πρώτοι χρήστες, μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε φτιάξει και το χρήστη του Drupal 2. Όπως βλέπετε, το δέχεται και να φαίνεται ότι το έχει φτιάξει αυτός. Συγκεκριμένη σελίδα. Και επιλογές δημοσίευσης, δημοσιευμένο, προσπάθουμε στην πρώτη σελίδα και υπόμενα. Δεν επιλέγουμε, εφόσον είναι σελίδες, δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια στην πρώτη. Και όπως βλέπετε, εδώ είναι το μενού και εδώ κάτω σελίδα μας. Πώς θα φτιάξουμε επιπλέον στοιχεία τώρα για αυτό το μενού. Να πάρουμε το μενού, έτσι. Ναι. Αν έχω φτιάξει μέσα στο σελίδα μέσω άλλου προγράμματος, το κατάλληλο στο σελίδα, πώς μπορώ να το φορτώσω. Να την βλέπω, ότι θα τη φτιάξω μέσα από το έπιπτο. Να φορτώσει σελίδα. Αν φτιάξει μια HTML, α πούμε το blog της. Για να το φορτώσω εγώ πάνω, θέλει να φύγει. Αντιγράφει και επικόλυση στον κώδικα. Αντιγράφει και επικόλυση στον κώδικα. Καλώς. Θα έχεις τη μέρα την πάση στην Drupal. Άσε, δεν είναι τόσο. Είναι άλλο, είναι. Αντιγράφει και επικόλυση εδώ μέσα, αλλά θα πάει όπως έχει φτιάξει σελίδα. Θα τα βγούμε όλα. Οπότε καλύτερα να έχει τη μέρα και επικόλυση μόνο το επόμενο που έχει. Καλώς. Ναι,
Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διαχείριση. Όχι, μπορεί να κάνει κάποια ανάλυση. Το έκανε. Με μενού έτοιμο στο σελίδι. Δεν μετά πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή και να φτιάχνει σελίδε και να αντιγράψει το περιεχόμενο. Όχι το μπορεί, το περιεχόμενο. Να το εξαπλάνε. Γιατί αυτό ποιο το κάνει. Μπορεί κάνει CMS το κάνει αυτό. Μπορεί κάνει CMS το κάνει αυτό. Μπορεί ένα CMS το κάνει αυτό. Δεν ασχολείται με CMS. Με τις στατικά της αρχής. Μόνο με αυτή τη βάση. Άρα εδώ και τα μενού μας. Φυσικό δουλάκι. Εδώ βλέπετε τα προορισμένα μενού, το user μενού, το main, το management και το navigation. Main μενού είναι αυτό που βάζουμε εδώ πέρα. Φτιάχνουμε το home και το drupal. Navigation είναι το μενού που έχουμε σαν χρήστες όταν φτιάχνουμε by default πάλι, έτσι. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε, να το αφαιρέσουμε, να το κάνουμε. Main μενού, λίστα στοιχείων. Και εδώ βλέπουμε τα δύο στοιχεία μενού που έχουμε. Εδώ είναι το τάγερο που σας είχα πει, ότι μπορείτε να αλλάξετε σειρά. Οπότε δεν είναι αναγκαίο να δηλώσετε από την αρχή πάνω. Αν δεν ξέρετε που θα πάτε. Να πάμε το Drupal πάνω ή το home κάτω. Επειδή μπορούμε να εξεταστούμε το στοιχείο μενού. Ο τίτλος του μενού, η διαδρομή, αυτό που σας είπα, ότι κάθετος ένα, βέβαια ο επισκέπτης στη σελίδα μας θα βλέπει Drupal, όπως γνώσαμε σε τόρμα πριν που λέγαμε σελίδα, και η περιγραφή. Άρα θα είναι ενεργοποιημένο και θα είναι σε συνεχεία ανάπτυξη. Ναι, ουσιαστικά το ψευδόνιμο όταν βάζουμε γίνεται σαν virtual host. Μπορεί να το δεις έτσι, ναι, είναι ψευδόνιμο ακριβώς, όπως το λέει η λέξη. Δηλαδή τον Drupal θα ρυθμίσει και το λαφτάξει παράλληλα. Όχι. Δεν έχει να κάνει σχέση με αυτό. Ψευδόνιμα. Το design. Το path της συγκεκριμένης σελίδας είναι αυτό. Node, κάθετος 1. Το πραγματικό. Το Drupal υπάρχει μια μονάδα, τώρα βέβαια είναι προεκατεστημένη, στο 6 δεν υπήρχε. Σε θέλει προκατεστημένη, όπου δίνει ψευδόνυμο η URL. Δηλαδή, να σου ξαναδείξω. Drupal. Βλέπεις, Drupal, ξεκινάμε από εκεί, σλα, Drupal. Αν δεν είχαμε την ώρα στο ψευδόνυμο, θα έπρεπε να νόμιζε ένα. Κατάλαβα. Είναι μέσα από τον Drupal αυτό. Εμείς μπορούμε να τα εξεταστούμε το μενού. Το όνομα του μενού αυτή δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί είναι προεκατεστημένο. Και αυτό και μια περιγραφή. Μπορούμε να δώσουμε μια περιγραφή για το συγκεκριμένο μενού, ώστε κάποιος άλλος να μην θα μετά από να ξέρει ποιο είναι το συγκεκριμένο μενού. Πάμε τώρα το μενού. Από εδώ θα το πάμε κάπου αλλού. Πάλι σαν γλώσσο. Δομή. Ψάχνουμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο μενού. Επίσης, ένας εύκολος τρόπος να πειράξουμε τα πρώτα, λέω στον Drupal λεπτά, είναι από εδώ πέρα. Όσο είμαστε διαχειριστές, πάνω στο πλέον σου να βγάζει ένα τέτοιο. Εφόσον είναι εκεί, λέγουμε να βγάζει πλέον δυνατότητες, λύση στα στοιχεία, επεξεργασία, μενού και ρύθμιση blog. Και αυτό είναι η ρύθμιση του blog από μέσα. Είναι σε κάθε θεματική παραλλαγή αυτή τη στιγμή που έχουμε ενεργοποιημένη, το που θέλουμε να εμφανίζεται.
απευθύνει πάλι κανέναν. Καμιά ερώτηση. Για να αλλάξουμε τώρα στη σελίδα μας το ποια θα είναι η κεντρική σελίδα. Παραμετροποίηση. Μπορούμε να επιτέσουμε μια εικόνα για να ανεβάσουμε την εικόνα του συγκεκριμένου αρχείου.
προσέγγιση ηλικίου μενού. Εφόσον ένα άτομο δεν νομίζω να έχει σημασία να του βάλουμε δικό του μενού, κάτι δεδομένο εκτό αν το χρειαζόμαστε. Τώρα πάω όμω ακριβώ σε τη σελίδα. Εδώ προλαβαίνουμε τι ακόμη. Ναι, μπορούμε να πάμε σε εδώ. Λοιπόν, η ρύθμιση γύρω από. Λέω, όπως στη σελίδα, ρυθμίσεις προσθήκη ψευδόνυμου, ναι. Όταν δημιουργείς άνθρωπο που περνά και ρύθμιση, νομίζω... Ναι, όπως στη σελίδα, ακριβώς όπως στη σελίδα. Α, ναι. Είναι περιεχόμενο, εγώ είναι περιεχομένο. Απλά είναι άλλο είδος είδος περιεχομένου. Ορίστε. Δημιουργήθηκε το περιεχόμενο, sponsored by το χρήστη. Και την ερωτημία δεν θα πάμε να εξαφανίσουμε αν θέλουμε, μέσα από την θεματική παραλή. Το περιεχόμενο αυτό που γράφω, τα tags που σας είπα, και μας επιτρέπει να βάλουμε και σχόλια. Όπως ένα θέμα. Και ένα σχόλιο. Πάμε κάτω.
ρώτησε τίποτα. Εγώ είχε μου είναι επεξεργαστή. Αυτό είναι καλύτερο στο δεύτερο μάθημα, γιατί θα πρέπει να πούμε σε πολύ βαθιά να κατεβάσουμε, να πάμε να πειράξουμε μέσα από το κρούπα βιβλιοθήκες να βάλουμε. Γιατί είναι κλειστό το κύριο Σουβί. Δεν σου έπρεπε. Κάτι άλλο που θέλετε να δείτε. Υπάρχει τίποτα. Θα τα ρωτήσω κάτι σχετικά. Δεν νομίζω να έχουμε τίποτα να δείξουμε. Αυτές ήταν οι βασικές διευκρινήσεις. Υπάρχουν και άλλα μαθήματα βέβαια, που μπορείτε να ενημερωθείτε. Μπορείτε να μας αφήσετε μια ιδέα σας πίσω και να σας συγκαλώσετε.